Με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε τη σελίδα 947. Είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το ΙΑ κεφάλαιο. 11 κεφάλαιο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, σελίδα 947. Ήτο δε της ασθενής Λάζαρος από Βιθανίας, εκ της κόμης της Μαρίας και Μάρθας της αδελφής αυτής. Η δε Μαρία ήτο η αλείψασα των Κύριων με μύρον και σπογγίζασα τους πόδας αυτού με τα στρίχας αυτής, της οποίας ο αδελφός Λάζαρος συσθένει. Απέστειλον λοιπόν, αδελφέ, προς αυτόν λέγουσε, Κύριε, ιδού εκείνος τον οποίον αγαπάς ασθενή. Και ακούσας ο Ιησούς, είπεν, αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού ήδη αναδοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Ηγάπα δε ο Ιησούς την Μάρθαν και την Μαρίαν αυτής και τον Λάζαρον. Καθώς λοιπόν ήκουσεν ότι ασθενή, τότε μεν έμεινε 2 μέρες εν το τόπο όπου ήτο. Έπειτα μετά τούτο λέγει προς τους μαθητάς, ας υπάγομεν εις την Ιουδαίαν πάλι. Λέγουσι προς αυτόν οι μαθητέ, Ραβί, τώρα εζήτου να σε λιθοβολήσω συν οι Ιουδαίοι, και πάλιν υπάγεις εκεί. Απεκρίθη ο Ιησούς, δεν είναι 12 ώρες της ημέρας? Εάν της περιπατεί εν τη ημέρα, δεν προσκόπτει, διότι βλέπει το φως του κόσμου τούτου. Εάν της όμως περιπατεί εν τη νυχτή, προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι αυτό. Ταύτα είπε, και μετά τούτο λέγει προς αυτούς, Λάζαρος ο φίλος ημών εκοιμήθη, αλλά υπάγω δια να εξυπνήσω αυτόν. Είπον λοιπόν οι μαθηταί αυτού, Κύριε, αν εκοιμήθη θέλει σωθεί. Αλλά ο Ιησούς είχε νηπεί περί του θανάτου αυτού. Εκείνοι όμως ενόμισαν ότι λέγει περί της κοιμήσεως του ύπνου. Τότε λοιπόν είπε προς αυτούς ο Ιησούς παρησία, ο Λάζαρος απέθανε και χαίρω δια σας, δια να πιστεύσετε, διότι δεν ήμουν εκεί, αλλά συπάγομεν προς αυτόν. Είπε δε ο Θωμάς, ο λεγόμενος Δίδυμος, προς τους συμμαθητάς, ας υπάγομεν κι εμείς, δια να αποθάμωνε με ταυτού. Ελθόν λοιπόν ο Ιησούς έβρεν αυτόν 4 ημέρες, έχοντα ήδη εν το μνημείο. Ήτο δε η Βιθανία πλησίων των Ιερουσαλήμων απέχουσα έως 15 στάδια. Και πολλοί εκ των Ιουδαίων είχαν ελθεί προς την Μάρθαν και Μαρίαν δια να παρηγορήσω συν αυτάς περί των αδελφών αυτών. Η Μάρθα λοιπόν, καθώς ήκουσε ότι ο Ιησούς ήρχε το, υπήτησεν αυτόν, η δε Μαρία εκάθετον το οίκο. Είπε λοιπόν η Μάρθα προς τον Ιησούν, Κύριε, αν ίσο ο αδελφός μου δεν ήθελε να ποθάνει, πλην και τώρα εξεύρω ότι όσα αν ζητήσεις παρά του Θεού θέλει σι δώσει. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, ο αδελφός σου θέλει αναστηθεί. Λέγει προς αυτόν η Μάρθα, εξεύρω ότι θέλει αναστηθεί εν τη Αναστάση εν τη εσχάτη μέρα. Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύων σε μέ και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Και πάσο στη ζει και πιστεύει σε μέ, δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα. Πιστεύεις τούτο? Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, εγώ επίστευσα ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού ερχόμενος στον κόσμο. Και αφού είπε ταύτα, πήγε και φώναξε Μαρίαν την αδελφήν αυτής κρυφίως και είπεν, ο διδάσκαλος ήλθε και σε κράζει. Εκείνη καθώς ήκουσε, σηκώνεται ταχαίως και έρχεται προς αυτόν. Δεν είχε δε ελθεί ο Ιησούς έτη στην κόμην, αλλά ήταν το τόπο που υπήντησαν αυτόν η Μάρθα. Οι Ιουδαίοι λοιπόν οι όντες με ταυτού εν τη οικία και παρηγορούντες αυτήν οι δόντες την Μαρίαν ότι εσηκώθη ταχαίως και εξήλθεν οικολούθησαν αυτήν λέγοντες ότι πάγει στο μνημείο δια να κλάψει εκεί. Η Μαρία λοιπόν καθώς ήλθεν όπου ήταν ο Ιησούς, ιδούς αυτόν έπεσεν εις τους πόδας αυτού λέγουσα προς αυτόν, Κύριε, εάν είσαι εδώ, ο αδελφός μου δεν ήθελε αποθάνει. Ο Ιησούς καθώς είδεν αυτήν κλαίουσα και τους ελθόντας με ταυτού τους Ιουδαίους κλαίοντες, εστέναξεν εν τη ψυχή αυτού και ταράχθη και είπεν, πού έβαλετε αυτόν? Λέγος προς αυτόν, Κύριε, ελθέ και ιδέ. Εδάκρισεν ο Ιησούς. Έλεγον λοιπόν οι Ιουδαίοι, ιδέ ποσον η γάπα αυτών, την έσδεξ αυτών είπον, δεν είναι δύνατο ούτως, ώστις ίνιξε τους οφθαλμούς του τυφλού να κάνει ώστε και ούτως να μην αποθάνει. Ο Ιησούς λοιπόν πάλι στενάζον, εν εαυτό έρχεται εις το μνημείον. Ήτο δε σπήλαιον και έκει το λίθος επ' αυτού.
Λέγει ο Ιησούς, σηκώσατε τον λίθον. Λέγει προς αυτόν η αδελφή του αποθανόντος, η Μάρθα, Κύριε, όζει ήδη, διότι είναι 4 ημερών. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δε σ' είπον ότι αν πιστεύσεις θέλεις ειδή την δόξαν του Θεού. Εσήκωσαν λοιπόν τον λίθον, όπου έχει το αποθανόν, ο δε Ιησούς υψώσα στους οφθαλμούς, άνω είπε, Πάτερ, ευχαριστώσει ότι με οίκουσας. Κι εγώ εγνώριζον ότι πάντα μου ακούεις, αλλά δια των όχλων των πυριεστώτα είπον τούτο, δια να πιστεύσωσι ότι εσύ με απέστειλας. Και ταύτα είπον, με τα φωνής μεγάλης εκράβγασε, Λάζαρε, ελθέ έξω. Και εξήλθεν ο τεθνικός δεδεμένος τους πόδας και τα σχήρας με τα σάβανα, και το πρόσωπον αυτού ήτο περιδεδεμένον με σουδάριον. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, λύσατε αυτόν και αφήσατε να υπάγει. Πολλοί λοιπόν εκ των Ιουδαίων ή την εσύχων ελθεί εις την Μαρίαν και είδον όσα έκαμεν ο Ιησούς επίστευσαν εις αυτόν. Την έσδεξ αυτόν απήλθον προς τους Φαρισαίους και είπον προς αυτούς όσα έκαμνεν ο Ιησούς. Αμήν. Είναι γραμμένο ότι τα πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν εις τους κεκλειμένους κατά την πρόθεσιν αυτού. Εάν αγαπάς τον Θεό, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η πρόθεση του Θεού να σε κάνει σύμμορφο της εικόνος του Υιού αυτού του Ιησού Χριστού, τότε μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι αν αγαπάς τον Θεό τα πάντα στη ζωή σου θα συνεργούν προς το αγαθόν. Και για να μην κάνουμε λάθος, είναι γεγραμμένο ότι ο έχων τα σεντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Και ακόμη είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι αυτή είναι η αγάπη να περπατώμεν κατά τα σεντολάς αυτού. Δηλαδή να είμαστε από αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που ακούνε το Λόγο του Θεού με προσοχή για να τον καταλάβουν, να τον ακούσουν και να υπακούοντας να τον εκπληρώσουν. Μια τέτοια οικογένεια ήταν η οικογένεια των τριών αυτών αδελφών, του Λάζαρου, της Μάρθας και της Μαρίας. Αυτή η αγάπη δεν έγινε ξαφνικά. Η αγάπη προς τον Ιησού, αλλά και η αγάπη του Ιησού προς αυτούς δεν έγινε ξαφνικά. Είναι μια πορεία. Άκουσαν για τον Ιησού η Μάρθα και η Μαρία. Η Μάρθα τον κάλεσε στο σπίτι της. Έκανε πολύ μεγάλη ετοιμασία για αυτόν. Η Μαρία όμως προτίμησε να κάτσει στα πόδια του Χριστού, όπως ο Θεός θέλει και εμάς σήμερα να καθόμαστε στα πόδια του Χριστού και με μεγάλη προσοχή να ακούμε το Λόγο Του, κάμνοντας τον Λόγο του Θεού, τον Ιησούν Χριστόν, θεμέλιον ασφαλές, το οποίο είναι τοποθετημένο μέσα στην Εκκλησία, και να κάνουμε και κρυψώνα μας τη θυσία του Χριστού, τη Σταύρωση, το θάνατο και το αίμα του Ιησού Χριστού. Μια τέτοια λοιπόν οικογένεια ήταν η Μάρθα, η Μαρία και ο Λάζαρος, η οποία αποδεδειγμένα αγάπησαν τον Χριστό και απέδειξαν την αγάπη τους ακούγοντας με μεγάλη προσοχή το Λόγο του, ιδιαίτερα δε η Μαρία, η οποία έμενε και παρέμενε στα πόδια του Χριστού με μεγάλη προσοχή ακούοντας τα λόγια του, και όταν η Μάρθα παραπονέθηκε και αντιστάθηκε και προς τον Κύριο λέγοντας «Δεν σε νοιάζει, δεν σε μέλει ότι η Μαρία δεν με βοηθάει καθόλου στο να φροντίζω για την παρουσία σου εδώ». Και ο Κύριος απάντησε αυτό που είναι το μήνυμα σήμερα: η Μαρία εξέλεξε την αγαθή μερίδα που δεν θα της αφαιρεθεί στον αιώνα. Εξέλεξε να είναι καταφύγιό της ο Λόγος του Θεού και κρυψώνα της η δικαιοσύνη του Θεού. Και πολύ αργότερα, όταν
έφτασε πια ο χρόνος να εκπληρωθεί το έργο του Ιησού Χριστού παραδίδοντας τον εαυτό του πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά και την τελευταία φορά της συνάντησης, το Σάββατο του Λαζάρου, δηλαδή το προηγούμενο Σάββατο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, η Μαρία έκαμε και αυτό το υπέροχο που απέδειξε την ιδιαίτερη αγάπη της προς τον Χριστό όταν έσπασε το πολύτιμο μύρο και εσπόγγισε τους πόδας του Χριστού με τις τρίχες της κεφαλής της και έμενε γονατισμένη στα πόδια του. Μέσα σε μια τέτοια οικογένεια η οποία αποδεδειγμένα αγαπάει τον Χριστό και την οποία αποδεδειγμένα αγαπάει ο Χριστός, θα περιμέναμε την απόλυτη ευλογία. Θα περιμέναμε την εύνοια του Θεού. Θα περιμέναμε τη χάρη, το έλεος, την ευόδοση, την ανάπαυση, την άνεση. Αλλά ο Θεός ενήργησε διαφορετικά και ενεργεί διαφορετικά. Σε αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός εργάζεται έργων παράδοξων. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός ενεργεί πράξην εξαίσιαν. Θέλουμε να είμαστε αγαπόμενοι από του Ιησού Χριστού και θέλουμε να είμαστε αγαπώντες εν αληθεία των Ιησού Χριστών. Θέλουμε! Θεμέλιος λίθος στη ζωή μας και ασφαλές θεμέλιο να είναι ο Ιησούς Χριστός. Και θέλουμε η ασφάλειά μας και η κρυψώνα μας να είναι ο Σταυρός του Γολγοθά και το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε όχι μόνο για τις αμαρτίες μας, είπαμε, και για τις παραβάσεις μας, αλλά και για την υγεία μας, αλλά και για να είναι στη ζωή μας ελπίδα ασφαλής και βεβαία. Όμως τα πράγματα δεν έρχονται όπως τα υπολογίζουμε ανθρώπινα, αλλά έρχονται όπως τα αποφασίζει ο Θεός ουράνια. Θέλει μέσα από αυτή την οικογένεια να αποδειχθεί η δόξα του Θεού και να δοξαστεί ο Υιός του Θεού μέσα από αυτή την οικογένεια. Και φέρνει ασθένεια βαριά. Με βέβαιον τον θάνατον. Όταν οι δύο αδελφές γνωρίζοντας πόσο πολύ αγαπάει ο Χριστός τον Λάζαρο, βλέπουν την κατάσταση, την ξαφνική του Λαζάρου, την ξαφνική ασθένεια και την ραγδαία εξέλιξή της, στέλνουν μηνυτές κατευθείαν στον Ιησού Χριστόν. Ο Λάζαρος τον οποίον αγαπάς ασθενεί, πεθαίνει. Και ο Κύριος απαντάει σε αυτούς κάτι που θα περιμέναμε. Η ασθένεια αυτή δεν είναι προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού και για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής, δηλαδή θεραπεία. Επιστρέφουν οι μηνυτές, χαρούμενοι για την υπόσχεση του Ιησού Χριστού και βρίσκονται μπροστά σε ένα αδιέξοδο θανάτου. Ο Λάζαρος πέθανε και θεραπεία δεν υπάρχει για αυτόν. Και εκείνη τη στιγμή το χάος. Τι μας είπε, τι μας έλεγε, τι μας υποσχέθηκε, τι συνέβη. Η δοκιμασία της πίστεως. Και περνάνε και 4 μέρες. Και ο Λάζαρος θάβεται και ξαφνικά ακούει η Μάρθα ότι έρχεται ο Χριστός. Η πίστη της δοκιμάστηκε και έμεινε πιστή. Έτρεξε στο Χριστό. Εάν ήσουν εδώ, ο αδελφός μου ο Λάζαρος δεν θα πέθαινε. Και ο Κύριος μας της απάντησε, ο αδελφός ο Λάζαρος θα αναστηθεί. Αλλά αυτό το έργο, το παράδοξο του Θεού στην καρδιά
της Μαρίας και της Μάρθας που αγαπάνε το Θεό δεν γίνεται αντιληπτό, δεν χωράει. Αυτό το έργο που κάνει και θα κάνει ο Θεός στη ζωή σου, αν τον αγαπάς, δεν θα το καταλάβεις πόσο μεγάλο είναι. Είναι παράδοξο, είναι υπερθαύμαστο. Αλλά πρόσεξε, μην χάσεις την πίστη σου. Και η Μάρθα και η Μαρία δεν έχασαν την πίστη τους. Και όταν ο Κύριος τους είπε ο Λάζαρος θα αναστηθεί, λένε πράγματι την εσχάτη μέρα. Και ποτέ δεν έπαψα να πιστεύω ότι είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος, ο ερχόμενος Μεσσίας. Και κρυφά πηγαίνει στη Μαρία, αν της πει ήρθε ο διδάσκαλος. Και η Μαρία με παρησία, με πιο μεγάλη πίστη, πιο ζηλότρια όπως πάντα, γιατί είναι πιο κοντά στο Λόγο του Θεού, τρέχει, τον συναντάει και λέει τα ίδια πράγματα. Αν ήσουν εδώ, ο Λάζαρος δεν θα πέθαινε. Και όλοι μαζί, γιατί ακολούθησαν αυτήν, οι Ιουδαίοι έκλαιγαν και ο Κύριος δάκρυσε. Το έργο του Θεού που προκαλεί θλίψη, όχι μόνο σε αυτούς τους οποίους εξέλεξε ο Θεός για να εργαστεί με αυτούς, αλλά και στους τριγύρω, αλλά και στον Χριστό. Έργων παράδοξων που προκαλεί λύπη, αλλά είναι απαραίτητο για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού και ο Θεός δι' αυτού. Και τώρα ήρθε η ώρα της εξαίσιας πράξης. Αδελφοί, να έρθουμε λίγο σε εμάς. Μπορεί να μην είμαστε όπως ήταν η Μάρθα, η Μαρία και ο Λάζαρος, τόσο πολύ αγαπώντες τον Θεό. Μπορεί να μην είμαστε. Αλλά μας δίδεται η ευκαιρία σήμερα να ζητήσουμε από το Θεό να μας κάνει. Γιατί? Γιατί αν μας κάνει αυτό το οποίο συμβαίνει στη ζωή μας και το οποίο μας έχει φέρει σε αδιέξοδα, όχι ένα αδιέξοδο, σε πολλά αδιέξοδα, εάν ζητήσουμε από το Θεό να μας καταστήσει αγαπώντες τον Ιησού Χριστόν εξ όλης της καρδίας μας, τότε θα δούμε τον Χριστό να ενεργεί εξαίσιες πράξεις στη ζωή μας, κάτι που το χρειαζόμαστε, το θέλουμε, γιατί μέσα από αυτές θα δοξαστεί ο Χριστός. Αλλά για να το θέλουμε πρέπει πραγματικά να μας ενδιαφέρει η δόξα του Θεού. Σε ενδιαφέρει να δοξάζεται ο Χριστός στη ζωή σου? Ξέρετε, αδερφοί, τις έσχατες αυτές οι μέρες δεν πιστεύω ότι ο άνθρωπος του Θεού έχει τίποτα άλλο να ζητάει και να προσεύχεται. Όλα διαλύονται. Το ένα κακό θα διαδέχεται το άλλο, όπως και γίνεται. Μία είναι η ασφαλειά μας. Να καταφέρουμε να πείσουμε το Θεό, σε εισαγωγικά τα λέω αυτά, να εργαστεί έργων παράδοξων στη ζωή μας, ώστε ο Ιησούς Χριστός να εκτελέσει την εξαίσιαν πράξη που θα δοξαστεί ο Θεός. Και μέσα από τη δόξα του Θεού θα έρχεται και η ευλογία και η αποκατάσταση σε μας. Είναι ένα διέξοδο, ένα μονοπάτι που θα φέρει ελευθερία, ευλογία μέσα από τη δόξα του Θεού στον καθέναν από μας. Είναι μία τρίβος δικαιοσύνης, χαρισμένη από το Θεό δια του Ιησού Χριστού μέσα από το Λόγο Του. Θέλεις να δεις την Ανάσταση του Λάζαρου στη ζωή σου? Την οποιαδήποτε Ανάσταση του Λάζαρου στη ζωή σου. Βεβαίως έχει προηγηθεί ο θάνατος. Βεβαίως ο Λάζαρος είναι πεθαμένος. Αλλά εμείς θέλουμε να δούμε, θέλουμε να βλέπουμε την Ανάσταση του δικού μας Λάζαρου. Όχι μόνο τη σωματική που δεν είναι το σημαντικότερο, αλλά την πνευματική που είναι το σημαντικότερο.
Και δυστυχώς για μας έχουμε πολλούς πεθαμένους Λαζάρους μέσα στη ζωή μας. Όμως ο Θεός μας δίνει ένα δρόμο, μία διέξοδο. Τον κάθε πεθαμένο Λάζαρο που κλαις, και όχι μόνο εσύ, και το περιβάλλον σου, και όχι μόνο το περιβάλλον σου, και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός κλαίει, υπάρχει η εξαίσιος πράξης του Χριστού, την οποία εσύ μπορείς να προκαλέσεις να την εργαστεί και να την ενεργήσει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Πώς? Έχοντας αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό, το οποίο δεν το έχουμε, αλλά ο Θεός θέλει σήμερα να μας το χαρίσει, να είμαστε οι αγαπητοί του Κυρίου, επειδή αγαπάμε πολύ τον Χριστό. Και η αγάπη μας στον Χριστό αποδεικνύεται με την αγάπη μας στο Λόγο Του, με την προσήλωσή μας στα Λόγια Του, με το απόλυτο ενδιαφέρον μας να ακούμε τα Λόγια του Χριστού, προσοχή, να μιλάει σε μας, στον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Είναι τρίβος δικαιοσύνης. Πάρε απόφαση θανάτου να εξητάς ο Χριστός να μιλάει σε σένα πάντοτε. Στο σπίτι σου, στο δρόμο σου, στην εκκλησία, στον ύπνο σου, στο ξύπνιο σου. Και τούτο είναι εφικτό, γιατί ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης σου στους εξητούντας Αυτόν. Είναι εφικτό όταν το ζητάς. Κύριε, σε παρακαλώ, θέλω πάντοτε να μου μιλάς και να σ' ακούω και να υποτάσσομαι, ώστε κι εσύ όταν εγώ σου μιλάω να με υπακούς και να ενεργείς αυτήν την εξαίσια πράξη για την οποία γράφεις και υπόσχεσαι σήμερα ιδιαίτερα σε όλους εμάς και μέσα από το Λόγο Του σε όλους όσους διαβάζουν την Αγία Γραφή. Θέλουμε, αδελφοί, σήμερα. Εγώ το θέλω πάρα πολύ. Θέλω να αγαπήσω το Λόγο του Θεού πιο πολύ. Θέλω να αγαπήσω τον Χριστό πιο πολύ. Κάνε με, Κύριε. Γιατί η αγάπη που θέλει ο Θεός για μας προς Αυτόν είναι άπειρος. Με όλη μας την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια και τη δύναμη. Αυτόν μόνον, τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού του Ζώντος. Τον μονογενή Υιό του Θεού. Το σωτήρα μας και το λυτρωτή μας. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αδελφοί, θα αποδειχθεί η αγάπη του Χριστού σε μας πλήρης. Και τότε και μόνο τότε, επαναλαμβάνω, και τότε και μόνο τότε, ο Ιησούς Χριστός αναλαμβάνει μέσα από το Λόγο του, γιατί είναι πιστός ο υποσχεθής, να αρνηθεί τον εαυτό του που είναι ο Λόγος του Θεού, δεν δύναται. Αναλαμβάνει την υποχρέωση και υπόσχεται. Θα τολμούσα να πω με θόρκου, γιατί απευθύνεται στα τέκνα της πίστεως, στα τέκνα του Αβραάμ, οι οποίοι υπακούνε στο θέλημα του Θεού, όπως κάποτε ο Αβραάμ που του είπε, πήγαινε να θυσιάσεις τον Υιόν σου τον οποίον αγάπησες. Και ο Αβραάμ πήγε. Πήγε για να εκπληρώσει το παράδοξον έργον του Θεού, για να έρθει η εξαίσιος πράξης του Χριστού, λέγουσα όμοσα εισε Αυτόν, επειδή υπήκουσα στις φωνής μου, ευλογών θα σε ευλογήσω, πληθύνων θα πληθύνω το σπέρμα σου και πύλες άδου δεν θα ισχύσουν κατά σε. Γιατί πύλες θανάτου και άδου και της κόλασης δεν ισχύουνε στους κληρονόμους
της μεθόρκου βεβαιωμένης επαγγελίας του Θεού προς τον Αβραάμ. Διότι υπάρχει ο Ιησούς Χριστός που ενεργεί έργων εξαίσιων, πράξην εξαίσιων, που είναι η Ανάσταση των νεκρών. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Εγώ είμαι. Δε σου είπα, Μάρθα, αν πιστέψεις τα λόγια μου θα δεις τη δόξα του Θεού. Και θέλουμε, αδερφοί, να βλέπουμε τη δόξα του Θεού στη ζωή μας. Θέλουμε να βλέπουμε ένδοξο, αιώνιο, ουράνιο, άγιο, τέλειο, έναν Θεό παντοδύναμο που να ενεργεί εξαίσιες πράξεις Ανάστασης και ζωής. Θέλουμε να βλέπουμε τους πεθαμένους Λάζαρους της προσωπικής μας ζωής να τους ανασταίνει ο Χριστός. Γνωρίζοντας με τα βεβαιότητος ότι όπως κλαίμε εμείς για αυτούς, κλαίει και ο Χριστός για μας, για αυτούς. Και όταν ήρθε η ώρα, ο Κύριος είπε να μην χάσουμε άλλο χρόνο. Αδελφοί, να μην χάσουμε άλλο χρόνο. Να μην χάσουμε άλλο χρόνο. Δείξε μου πού τον έχετε βάλει. Δεν ήθελα άλλες κουβέντες, δεν ήθελα άλλες καθυστερήσεις. Ήλθε η ώρα. Ήλθε η στιγμή να αναστηθεί ο Λάζαρος. Γιατί υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις τακτοποιημένες και τα πάντα είναι σε τάξη. Και την τάξη δεν την έχει βάλει μόνο ο Θεός, αλλά την έχουν βάλει και οι άνθρωποι. Δείξτε μου που τον έχετε βάλει. Και όταν τον πήγαν εκεί, αποκυλήσατε τον λίθον. Και έφερε μια προσευχή. Σε ευχαριστώ, Πατέρα, γιατί μ' ακούς και ξέρω ότι πάντοτε μ' ακούς. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Ιησούς Χριστός να δώσει εντολή Ανάστασης και να μην αναστηθεί ο Λάζαρος. Αλλά για τους περιοστώτας προσεύχομαι. Και με τα φωνής κραυγής μεγάλης είπε, Λάζαρε, βγες έξω. Και τότε όλοι είδαν έκπληκτοι το Λάζαρο πεθαμένο 4 μέρες, που η σκέψη ήταν ότι πρέπει να μυρίζει το σώμα του ήδη. Να βγαίνει δεμένος με τα σάβανα και το κεφάλι του με το σουδάριο. Αλλά ζωντανός. Δεμένος, αλλά ζωντανός. Λύσατε αυτόν. Και έτσι σημαίνει, αδερφοί, μέσα στην Εκκλησία. Πεθαμένοι για τις αμαρτίες μας και τις παραβάσεις μας, ακούγεται ο Λόγος του Θεού. Λάζαρε, βγες έξω από τον τάφο. Οι άνθρωποι βγαίνουν δεμένοι και τους λύνουν οι άλλοι. Αυτή είναι η όμορφη εργασία των παιδιών του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Λύστε τους. Πλησιάστε τους. Αγκαλιάστε τους. Αγαπήστε τους. Ανοίξτε την καρδιά σας για να ανοίξουν και αυτοί την καρδιά τους. Λύστε τους. Με την αγάπη σας, με τη φροντίδα σας, λύστε τους και αφήστε τους μετά να πάνε. Αφήστε τους να προχωρήσουν μόνοι τους πια. Ζωντανοί, αναισθημένοι, λυμένοι. Αναισθημένοι από τον Χριστό, λυμένοι από τους ανθρώπους. Να περπατήσουν μόνοι τους στον δρόμο της Βασιλείας των Ουρανών. Αγαπητά μου αδέλφια, υπάρχει τρίβος δικαιοσύνης που δίνει λύση στα διέξοδά μας. Δίνει τη δυνατότητα στον Χριστό να ενεργεί στην εξαίσια αυτού πράξην της Ανάστασης των νεκρών. Και εξαρτάται από μας, από τον κάθε έναν από μας. Μην κλαις μόνο για τον πεθαμένο Λάζαρο. Πλησίασε τον Χριστό για να τον αναστήσει.
Αγάπησέ τον. Αγάπησε τα λόγια του. Κάν τον να σε αγαπήσει με αυτή την ιδιαίτερη αγάπη. Όχι μόνο του παιδιού του Θεού, αλλά του δούλου του Θεού, του ανθρώπου που αγαπάει το λόγο του. Ο λόγος, η αλήθεια ελευθερώνει. Εάν το πιστεύσουμε αυτό, τότε όχι απλώς θα δούμε, θα βλέπουμε τη δόξα του Χριστού στη ζωή μας. Αμήν.